Φυσικά ξέρετε ότι γνωρίζουμε τα προβλήματα, έχουμε κάνει παρεμβάσεις όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε καταθέσει και τις προτάσεις μας και στη Βουλή, μέχρι στην Ευρωβουλή φτάσαμε πρόσφατα, αλλά και μέσα στα αμφιθέατρα, μέσα στους τόπους δουλειάς, μέσα στα νοσοκομεία, παντού, όλο αυτό το διάστημα, το πραγματικά δύσκολο διάστημα που βιώνετε εσείς οι ίδιοι, αλλά είναι διαφορετικό διαζώσεις εσείς να λέτε αυτά τα προβλήματα και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί επιβεβαιώνονται μια σειρά εκτιμήσεις οπωσδήποτε, αλλά κυρίως δείχνεται και το δρόμο για το πώς πρέπει να επιληθούν τα προβλήματα. Γιατί η αρχή είναι να γνωρίσεις τα προβλήματα σε βάθος, να προτείνεις λύσεις και από εκεί και πέρα να παλέψεις για να υλοποιήσεις αυτές τις λύσεις. Δυστυχώς, οι επιλογές των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και της σημερινής ακόμα περισσότερο είναι η απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Έτσι μεταφράζεται η συνεχής υποχρηματοδότηση, για παράδειγμα, και του ΑΧΕΠΑ και άλλων δημόσιων νοσοκομείων. Έτσι μεταφράζεται το γνωστό παραμύθι, ο μύθος αυτός που καλλιέργησαν τόσα χρόνια, ότι δήθεν μπορεί να υπάρξει αρμονική συνύπαρξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, πράγμα που αποδείχθηκε όχι μεγάλο λάθος, αλλά ένα τεράστιο ψέμα. Γιατί ακριβώς αυτή η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τρέφει μόνο τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό ήταν συνειδητή επιλογή. Ο ιδιωτικός τομέας, με τα τεράστια κέρδη που είχαν οι επιχειρηματίες του κλάδου της υγείας και μέσα στην πανδημία και μέσα στην κρίση, απορρόφησε λειτουργίες του δημόσιου τομέα. Οδήγησε ένα βήμα παραπέρα στην πιο γρήγορη απαξίωσή του. Και αυτοί κάναν τρελά κέρδη, βγάλαν τρελά λεφτά και φτιάξαν και ιδιωτικές κλινικές και πήγαν και τα κέρδη τους και τα επενδύσαν και σε άλλους κλάδους της οικονομίας και οι εργαζόμενοι μέσα στο χώρο, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το υπόλοιπο προσωπικό μέσα στα νοσοκομεία να βρίσκεται σε αυτή την ιχτρή κατάσταση. Την ώρα που όλοι χειροκροτάμε, όχι, εμείς δεν χειροκροτήσαμε. Όταν με ρωτήσαν τότε, αν θυμάστε, τις πρώτες μέρες της πανδημίας και της καραντίνας που είπαν όλοι «βγέστε στα μπαλκόνια», έλεγε η κυβέρνηση, οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός, «να χειροκροτήσετε», εγώ είπα «όχι, δεν βγαίνουμε να χειροκροτήσουμε». Και να μην βγει κανένας κομμουνιστής φίλος του Κουκουέ να χαιρετήσει στα μπαλκόνια. Αυτό που είναι να κάνει είναι να πάει να δείξει αλληλεγγύη, να συμπαρασταθεί, να κινητοποιηθεί με όποια μορφή, έτσι ώστε να επιληθούν προβλήματα. Να πιέσουμε τους υπουργούς, την κυβέρνηση, την κεντρική εξουσία να επιλύσουν προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα τα θέσατε. Εντοπίστηκαν και εδώ, από τη διοίκηση του σωματείου που συζητήσαμε πριν, ακόμα και η διοίκηση του νοσοκομείου αυτό λέει. Δεν μπορεί να κρύψει κανείς ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς και μάλιστα σε πολλές και κρίσιμες ειδικότητες, ότι υπάρχουν ελλείψεις σε νοσηλευτές και ότι αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται συνέχεια και θα επιδεινωθεί περισσότερο, γιατί ελλείψεις υπήρχαν και προπανδημίας, τις ξέρετε άλλωστε, είχαμε τότε ελλείψεις. Και η κατάσταση, αντί να βελτιωθεί έστω με αφορμή την πανδημία, έχει χειροτερέψει ακόμα περισσότερο. Ενώ έχουν διευρυνθεί όλα τα καθήκοντα, όλες οι ανάγκες που πρέπει να επιλύσει ένα υγειονομικό προσωπικό, ένα νοσοκομείο κλπ. Και αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται τώρα επιπλέον και από τις συνταξιοδοτήσεις μέχρι τέλος του χρόνου, που θα πάνε διάφοροι γιατροί, νοσηλευτές να πάρουν τις συντάξεις τους και δεν θα καλύψουν θέσεις. Επιδεινώνεται με ότι κρατάνε αυτή την απαράδεκτη, από την πρώτη στιγμή ήταν απαράδεκτη, ομοιρία και το διχασμό τους εργαζόμενους με το να κρατάνε σε αναστολή εργασίας τους ανεμβολίας τους. Και εδώ και τώρα η θέση του κόμματος, εμείς καταθέσαμε και επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, κάναμε παρεμβάσεις, ξέρετε ότι φτάσαμε μέχρι και στην Ευρωβουλή. Κάναμε επίκαιρη ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ στην Ευρωβουλή για να απαντήσει προς την κυβέρνηση Κομισιόν ότι είναι λάθος η διατήρηση της αναστολής εργασίας ακόμα και το να πετάει στο δρόμο στην ουσία, στην ανεργία, με αυτή την ανασφάλεια
εργαζόμενους του χώρου που είναι κρίσιμοι και απαραίτητοι. Γιατρούς, νοσηλευτές, άλλο προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί. Και δεν υπάρχει σήμερα και κανένα πρόβλημα. Άλλωστε τα πρωτόκολλα ισχύουν για όλους. Θα μπορούν να τηρηθούν. Αυτό είναι ξεκάθαρη θέση του ΚΚΕ και έχει να κάνει. Θα μου πείτε στο ΑΧΕΠΑ αφορά 60-70 συναδέρφους σας κλπ. Αλλά δέστε και στο ΑΧΕΠΑ και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί λίγοι είναι 60 άνθρωποι παραπάνω εδώ, γιατροί, νοσηλευτές, να δουλεύουν μέσα στο νοσοκομείο και τώρα που έρχονται και οι άδειες που έλεγε ένας συνάδελφός σας πριν και πώς θα γίνει βάρδιες, δεν βγαίνουν οι στοιχειώδεις βάρδιες. Και να χειροκροτάμε μετά και να λέμε και να πέφτουν κάτω, να πέφτετε εσείς κάτω, σαν τα κοτόπουλα δηλαδή, από την κούραση, με τις υπερορίες, με την εντατικοποίηση, και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και στην πορεία αυτής της πανδημίας. Άρα είναι κρίσιμο ζήτημα και είναι θέμα πολιτικής απόφασης που δεν την παίρνει η κυβέρνηση. Αυτό που πάει να λύσει με τους εργολαβικούς εργαζόμενους, με συνεχείς συμβάσεις εργασίας, ξέρω εγώ, εξάμηνες, χρονιάτικες, θα τις κάνει και δίμηνες, ακούγεται αλλού κλπ. Κλπ. Με συνεχείς ανανεώσεις και τέτοια, είναι έξω από τα πράγματα, έξω από τις ανάγκες, έξω από την ίδια την εποχή μας, την εποχή του 21ου αιώνα. Και όταν μας λέγαν πριν και στη διοίκηση του νοσοκομείου και του στόπ αυτό, ότι πρέπει με πιο πλατή πνεύμα να δούμε, να εξορθολογήσουμε το νοσοκομείο, τη λειτουργία του, τις εργασιακές σχέσεις, να εξυγχρονιστούμε κλπ, τους είπα ότι αυτός ο εξυγχρονισμός, αυτός ο εξορθολογισμός, αυτό η δήθεν το πλατή πνεύμα είναι μόνο για να ανοίξει το δρόμο για νέες ελαστικές σχέσεις. Είναι να ανοίξει το δρόμο σε εργολαβικούς εργαζόμενους. Είναι να ανοίξει το δρόμο που τον έχει ήδη ανοίξει σε πάρα πολλούς τομείς και εδώ στο νοσοκομείο και σε άλλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, στη ΣΥΤ, σε αλλού, σε διάφορους τομείς, σε εργολάβους, σε ιδιώτες να μπαίνουν στο νοσοκομείο. Και αυτή είναι η γραμμή. Και συνολικά αυτό πρέπει να το αντιπαλέψουμε στεναρά. Και φυσικά κρατάει ταυτόχρονα και σε ομοιρία το πρόγραμμα 4.000, όπως ξέρετε, των εργαζομένων, οι οποίοι ουσιαστικά εκπληρώνουν καθήκοντα πλήρη ως ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, υγειονομικό προσωπικό στα νοσοκομεία, χρόνια τώρα, με ανανέωση συμβάσεων και με γενικές υποσχέσεις, ενώ η πρόταση, αυτό που χρειάζεται να γίνει, η αναγκαιότητα, είναι εδώ και τώρα να γίνουν αορίστου χρόνου. Να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά, να πάψει αυτή η ανασφάλεια που υπάρχει. Ακόμα εκπαιδεύουν ή εκπαιδεύσαν επικουρικούς γιατρούς, νοσηλευτές, άλλους εργαζόμενους όπου μπορούσαν αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας και όπου τους έθετε το καθήκον. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα δεν είναι ούτε του απότερου μέλλοντος, εδώ και τώρα πρέπει να λυθούν. Το θέμα είναι ότι η πολιτική βούληση των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα είναι δυστυχώς σε αυτή τη ρότα. Αυτή είναι η στρατηγική τους. Και αλλάζει ένας υπουργός, μπαίνει ένας άλλος. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα στον υπουργό. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με τον κύριο Πλεύρη και προσωπικά, αν θέλετε, και με όλους τους υπόλοιπους. Όμως τους αλλάζουν κάποια στιγμή και βάζουν άλλους, γιατί ακολουθούν τέτοια πολιτική. Είναι συνολική κυβερνητική ευθύνη και του Πρωθυπουργού. Είναι συνολική ευθύνη όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν, κατά την άποψή μας, αυτή τη χώρα και δεν επέλυσαν ζητήματα. Ακόμα και κάποια μπαλώματα που κάναν κάποιοι, αυτά ήρθαν και ανατράπηκαν την άλλη στιγμή, γιατί με μπαλώματα το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας δεν προχωράει. Και φυσικά πάει από το κακό στο χειρότερο και με το νέο ΕΣΥ και με άλλες μεταβολές που υπάρχουν. Εμείς στηρίζουμε τη θέση, έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου, την οποία όμως δεν ψήφισαν τα άλλα κόμματα, όχι μόνο οι 150 τόσοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα κόμματα δεν την ψήφισαν, για να μπουν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Καταθέσαν κάποια κόμματα παλιότερα μια μεσοβέζικη, κολοβή την είπαμε εμείς, πρόταση τέτοια, που δεν έλυνε πάλι το πρόβλημα, ούτε και αυτοί την ψηφίσαν. Και εμείς τους είπαμε ότι θα την ψηφίσουμε. Άρα λοιπόν τα ζητήματα αυτά είναι επιτάπητος, δεν αφορούν κατά την άποψή μας μόνο τους υγειονομικούς,
δεν αφορούν μόνο εσάς, ούτε το νοσοκομείο ΧΕΠΑ, αφορούν όλο το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα της πατρίδας μας. Γιατί με τον γιατρό, τον νοσηλευτή, με το νοσοκομείο έχει να κάνει και ο εργάτης, και ο υπάλληλος, και ο αγρότης, και ο επιστήμονας, και ο επαγγελματίας, και ο μικροεπιχειρηματίας. Όλοι έχουν εδώ την ανάγκη, λέω για το λαό τώρα, δεν λέω για τους 50 εφοπλιστές και τους άλλους τόσους βιομήχανους και μεγαλοσχήμονες αυτής της χώρας, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτόν την πολιτική υλοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση, άρα πρέπει να πάμε σε βάθος αυτή τη ρήξη, αυτή την πρόταση, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως έχει προτάσεις για όλα τα συγκεκριμένα ζητήματα που τα είπατε και δεν τα αναφέρομαι, δεν είναι ότι τα υποτιμάω, είναι κι άλλα που θα μπορούσα να πω για τον τομέα της υγείας και ειδικά και για το ΑΧΕΠΑ και για τη δημόσια υγεία της χώρας. Όμως αυτές οι προτάσεις έχουν κατατεθεί με τροπολογίες στη Βουλή, με προτάσεις νόμου, κυρίως στους δρόμους του αγώνα. Εμείς από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε μαζί σας. Είπαμε αυτό το σύνθημα που είπατε κι εσείς, ότι κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή, δεν τα φημωμένα στόματα δεν είναι σιωπηλά και αγωνιζόμαστε, και αυτό έγινε από τις πρώτες και όλα μέρες της καραντίνας, και συνεχίζουμε. Γιατί η κατάσταση και για τους υγειονομικούς και για σας, όπως και για όλο το λαό, δεν αφορά μόνο τις εργασιακές σχέσεις, τους χαμηλούς μισθούς, τις απλήρωτες υπερορίες, αυτά τα επιδόματα, μια σειρά ζητήματα που καθυστερούν και δεν έρχονται ποτέ, ή άλλες ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων στον χώρο δουλειάς, συνδικαλιστικών ελευθεριών κλπ. Αφορούν και την ίδια την προσωπική σας ζωή. Γιατί ο γιατρός, ο νοσηλευτής, για να αποδώσει στη δουλειά του, και μάλιστα με τέτοια εντατικοποίηση που υπάρχει, με τέτοιο άγχος, γιατί έχει να σώσει ανθρώπινη ζωή, έχει να κάνει με ανθρώπους, με ζωές, δεν μπορεί την ίδια στιγμή να έχει το άγχος πώς θα πληρώσει το ρεύμα, γιατί εκτινάχθηκε ο λογαριασμός της ΔΕΗ, πώς θα πληρώσει τον ένφια, πώς θα σπουδάσει το παιδί του, γιατί πρέπει να πληρώνει και το φροντιστήριο, ή μετά να πληρώνει που θα μείνει το σπίτι εκεί που θα περάσει ανά την Ελλάδα σε πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να πληρώνει και ο ίδιος την ιδιωτική υγεία πάλι, το δημόσιο νοσοκομείο, μέσω των εξετάσεων που στέλνουν στο διαγνωστικό, για ανθρώπους της οικογένειας του, τον πατέρα, τη μάνα, τον παππού, τη γιαγιά, γιατί κάθε οικογένεια έχει τέτοια προβλήματα. Και φυσικά χρειάζεται να έχει και ελεύθερο χρόνο, να έχει πολιτιστική δραστηριότητα, ανθρώπινο είναι αυτό, απαραίτητο, γιατί έτσι αναπαράγεται και η ίδια η εργατική δύναμη εκτός των άλλων, να μπορεί να αθλείται, να μπορεί να ζει ανθρώπινα όπως αρμόζει στον 21ο αιώνα. Και αυτά όλα τα ζητήματα πάνε μαζί, και εμείς λέμε ότι η πάλη μας πρέπει να πάει σε μεγαλύτερο βάθος. Πρέπει περισσότερο να σκεφτούμε μια σειρά ζητήματα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εκτός από τα ζητήματα της υγείας και την στάση των άλλων κομμάτων, κυρίως αυτά που έχουν βρεθεί σε θέση εξουσίας κυβερνητικής, υπάρχει και μια σύμπνοια, να το πω έτσι, σε κεντρικά στρατηγικά ζητήματα. Υπάρχει, για παράδειγμα, και πρέπει να γίνει κριτήριο για τον ελληνικό λαό, η ταύτισή τους στο νέο υπερμνημόνιο. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι για να φέρει πόρους για τον εργαζόμενο λαό στην Ελλάδα και να επιλύσει προβλήματα. Είναι το νέο υπερμνημόνιο. Το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 11 δισεκατομμύρια που τσακωνόντουσαν στη Βουλή τα άλλα πολιτικά κόμματα για το πού θα μοιραστούν, και ο τσακωμός, όπως είδατε, ήταν για το σε ποιους ομίλους θα δοθούν. Θα είναι περισσότερες στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, θα είναι περισσότερες στο μεγάλο εμπορικό κεφάλαιο, θα είναι περισσότερο στο βιομηχανικό κεφάλαιο, θα είναι στο τραπεζικό κεφάλαιο για την τόνωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Δεν ήταν η συζήτηση για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για παροχές κοινωνικές, για επίλυση προσλήψεων, για παράδειγμα, υγειονομικών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν ήταν για αυτά. Και αυτό το υπερμνημόνιο προϋποθέτει και νέα αντεργατικά μέτρα. Δεν ήταν μόνο ο νόμος Χατζηδάκη. Είναι μια σειρά μέτρα που παίρνονται και περνάνε μέρα με τη μέρα. Τώρα το καλοκαίρι, λέει, πάλι σε ολομέλεια θα είναι η Βουλή, και μέχρι τον Αύγουστο θα ψηφίζει νομοσχέδια για να μασύρει μετά σε εκλογές ο Μητσοτάκης, διότι αυτές τις δεσμεύσεις έχει. Και έχει δεσμεύσεις και απέναντι σε ιδιώτες
επιχειρηματικούς ομίλους μεγάλους εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχει και υποχρεώσεις εντός εισαγωγικών, όπως τις κατανοεί ο ίδιος, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις διεθνείς συμμαχίες του. Ένα ζήτημα αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Η περιβόητη πράσινη μετάβαση που θα μας λύσει το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης, της ενεργειακής φτώχειας δηλαδή, το πρόβλημα της ενεργειακής εξάρτησης και το πρόβλημα των ανατιμήσεων και της ακρίβειας. Είδαμε που μας έφτασε αυτή η πολιτική αυτά τα χρόνια. Η πράσινη μετάβαση, γιατί δεν γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί αυτό επικαλούνται. Που σε αυτό συμφωνάει όλος ο λαός, όλα τα πολιτικά κόμματα, όλοι μας συμφωνάμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά οι πράσινες business γίνονται για τους πράσινους επιχειρηματίες. Για παράδειγμα, γίνονται για τα μεγάλα μονοπόλια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεν αφορά τους εργαζόμενους, ούτε του κλάδου αυτού, ούτε θα μετακυλίεται αυτή η ιστορία σε μείωση ρεύματος, σε μείωση της τιμής του ρεύματος στα λαϊκά νοικοκυριά. Αντίθετα, έχουμε ακρίβεια. Και την ίδια ώρα μπαίνουν νέοι πράσινοι φόροι. Την ίδια ώρα μπαίνει το τέλος για το διοξίδιο του άνθρακα και θα πληρώνουμε και άλλα τέλη και άλλους τέτοιους πράσινους φόρους. Μπήκε το χρηματιστήριο ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση που το ψήφισε και η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως ανατιμήθηκε, αυξήθηκε η τιμή του λιγνίτη. Και έτσι απαξιώθηκε ο λιγνίτης και οι λιγνητικές μονάδες. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές. Η Ελλάδα ξέρουμε ότι έχει και αέριδες, πολλούς και μπορεί να βγάλουν και από εκεί ενέργεια, ανεμογεννήτριες, ξέρουμε ότι έχει και πολύ ήλιο 300 μέρες το χρόνο και μπορεί να αξιοποιηθούν και τα φωτοβολταϊκά, αλλά αυτό χρειάζεται συγκεκριμένο κεντρικό σχέδιο. Χρειάζεται άλλη ιδιοκτησία κοινωνική, το κράτος να έχει την ευθύνη, να σχεδιάζει κεντρικά επιστημονικά για το πού θα φτιάξει τα αιωλικά πάρκα και όχι αυτό που μου λέγανε χτες που ήμουνα στη Βέρεια και στην Άουσα, το Βέρμιο, αυτό το στολίδι πραγματικά και ο πλούτος της περιοχής να πάει να τους στείλουν ανεμογεννήτρες, να φτιάχνουν δρόμους για να μεταφερθούν και μετά να μένουν και κουφάρια. Γιατί ο νόμος δεν προβλέπει τι γίνεται όταν η εταιρεία, η ιδιωτική που το έχει, αποσύρεται και σταματάει την επένδυσή της σε αυτό το τομέα και μένει το κουφάρι μέσα στο δάσος που μπορεί να αξιοποιηθεί για άλλους πάρα πολλούς λόγους. Και για τουρισμό και για αθλητισμό και για εκδρομές και για τα πάντα. Εκτός από την καταστροφή που γίνεται στη μελισσοκομεία ή στην κτηνοτροφική παραγωγή αλλού ή αλλού που χαλάνε καλλιέργειες αγροτικές και φτιάχνουν αυτά τα φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν, αλλά θέλει άλλο σχέδιο, θέλει άλλη κοινωνική οργάνωση, θέλει όλα αυτά. Και ο λιγνίτης μπορεί να αξιοποιηθεί επίσης, οι υδρογονάνθρακες μπορεί, γιατί έχουν βρεθεί κοιτάσματα και στο Ιόνιο, αλλά δεν το προχωράνε και στην Νότια Κρήτη, δεν λέω για το Αιγαίο, που είναι κι άλλου παπά Ευαγγέλιο αυτό, γιατί μπλέκουν οι Τούρκοι εκεί και πάνε για επώδυνο συμβιβασμό με συνεκμεταλλεύσεις και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και συζητάνε τώρα τι θα δώσουν από αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού μας στους Τούρκους για να κρατήσουν την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε συνοχή και βεβαίως άλλες πηγές όπως είναι υδατοηλεκτρισμός, ουσιαστικά η αξιοποίηση των πλούσιων υδάτων που έχουμε. Λίμνες, ποτάμια, η γεωθερμία που έχει η Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης της ενέργειας για να λύσεις το πρόβλημα και της εξάρτησης και της φτώχειας και της ακρίβειας των συνεχών ανατιμήσεων για να υπάρχει φθηνό ρεύμα. Αλλά σε αυτά όλα τα άλλα κόμματα συμφωνούν και έχουν ψηφίσει τους νόμους. Και δεν πρόκειται, ξαναλέω, για προστασία του περιβάλλοντος. Και το τρίτο κρίσιμο ζήτημα εκτός απ' τα άλλα είναι το ζήτημα του πολέμου και της στάσης απέναντι σε αυτό με την εμπλοκή της Ελλάδας. Γιατί άλλο ζήτημα είναι να καταδικάσεις τη ρωσική εισβολή, να καταδικάσεις το θάνατο, την αιματοχυσία που γίνεται, να σταθείς αλληλέγγυος με πράγματα, με φάρμακα, αν χρειάζεται ο λαός που υποφέρει, όποιος και αν είναι αυτός, πριν ο Συριακός, οι υπόλοιποι λαοί εδώ στη Μέση Ανατολή που είχαν πολέμους, ο Ιουγκοσλάβικος πιο πριν εδώ στο κέντρο της Ευρώπης, τώρα ο Ουκρανικός, και είναι άλλο να στέλνεις οπλικά συστήματα και δεν είναι απλά τα Καλάσνικοφ τα πρώτα. Έχουν γίνει 10 αποστολές μέχρι στιγμής, όπως καταγγείλαμε επίσημα στη Βουλή και ο Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας, δεν είπε τίποτα γι' αυτό.
και λέει ότι δεν μπορώ να τα πω δημόσια. Πράγματα που είναι δημοσιευμένα και στο site της Ουκρανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Είναι δημοσιευμένα σε εκθέσεις και έχουν το δει εκθέσεις στο ΝΑΤΟ, όπου συμμετέχουν και οι Τούρκοι στο ΝΑΤΟ βέβαια, αφού είμαστε σύμμαχοι μέσα στο ΝΑΤΟ και τα έχουν στα χέρια τους. Υπάρχουν σε διεθνείς άλλους οργανισμούς και φόρα το τι όπλα έχει στείλει και τα τεθωρακισμένα που ετοιμάζεται να στείλει κλπ. Που μιλάμε για πλήρη εμπλοκή. Εκτός από τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων που έχει στείλει στη Βουλγαρία και σε χώρες περιμετρικά γύρω από την Ουκρανία και τη Ρωσία στα πλαίσια της πολιτικής του ΝΑΤΟ, της επιθετικής πολιτικής του ΝΑΤΟ για περικύκλωση της Ρωσίας. Άρα εδώ είναι κρίσιμα ζητήματα τι στάση παίρνεις από όλα αυτά, σε όλα αυτά, τα οποία και αυτά μετακυλίονται, γι' αυτό σου λέει για τις αντοχές της οικονομίας ύστερα ο Μητσοτάκης, γιατί θέλουμε τον εξοπλισμό αυτό, γιατί δώσαμε αυτά τα όπλα και θα πάρουμε τώρα τα γερμανικά τα οποία σαπίζουν εδώ και 10 χρόνια στα χωράβια της Γερμανίας εκεί. Τα έχουν παρατημένα και θα πάρουμε αυτά τώρα. Τα οποία δεν λύνουν το πρόβλημα της υπεράσπισης, της άμυνας, της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και των νησιών του Αιγαίου. Αλλά στην ουσία πρόκειται για αποδοχή της τουρκικής θέσης του Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Να μην σας κουράζω, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Εγώ θα έλεγα να αποτελούσε και η σημερινή αυτή συνάντησή μας μια αφορμή να τα συζητήσουμε παραπέρα, να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση στους χώρους δουλειάς, φυσικά με επίκεντρο εδώ στο ΑΚΕΠΑ, στο νοσοκομείο και με το σωματείο σας, τα ζητήματα της υγείας, γιατί πρωταρχικά και κύρια αυτά είναι και πώς θα επιληθούν ζητήματα ώστε οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν πραγματικά και αυτό που σπούδασαν και αυτό που αγαπάνε, την επιστήμη τους, την προσφορά τους, αλλά και ταυτόχρονα να μην τους συμπεριφέρονται ως ζώα που λέγατε ή και χειρότερα πολλές φορές από ζώα, χωρίς προστασία και χωρίς δικαιώματα, τα οποία μιλάμε τώρα πλέον για τον 21ο αιώνα και δεν μπορεί να μας γυρίζουν πίσω, όχι στις αρχές του 20ου, αλλά και πιο πίσω στο 19ο αιώνα και στο μεσαίωνα. Για μας ο πραγματικός ιός, βέβαια ξέρετε, το λέμε, το κάναμε και σύνθημα, είναι ο καπιταλισμός. Είναι αυτό το σύστημα. Η νέα κοινωνική οργάνωση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα ζητήματα τα παλεύουμε και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτούς τους αγώνες. Θεωρούμε ότι αυτά τα ζητήματα πριν να γίνουν και αντικείμενο πάλης των εργαζομένων και εκεί να χτιστεί η ενότητα των εργαζομένων μέσα στο κίνημα, μέσα στους αγώνες, μέσα στους χώρους δουλειάς, χωρίς να προσδοκάμε να αναθέτουμε σε κάποιους σωτήρες, όποιοι κι αν είναι αυτοί, ή να τους θεωρούμε σωτήρες. Είτε είναι ο Μητσοτάκης για κάποιους, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε ο Ανδρουλάκης, είτε είναι άλλοι, εγώ θα σας έλεγα ακόμα και ο Κουτσούμπας. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Εμείς ως ΚΚΕ δεν θέλουμε να μας αναθέτεται δουλειά για να προωθούμε. Φυσικά αυτό πρέπει να το κάνει από μόνο του κάθε κόμμα και ο κάθε βουλευτής και ο καθένας, γιατί αυτό πρέπει να κάνει, γιατί γι' αυτό εκλέγεται, γι' αυτό παλεύει, γι' αυτό έχει δημόσιο λόγο και αυτό απαιτεί ο κόσμος. Αλλά όμως η άποψη ότι δια της αναθέσεως θα επιληθεί το πρόβλημα της πραγματικής λαϊκής εξουσίας, το να είναι δηλαδή ο λαός μας πραγματικά κυρίαρχος στον τόπο του και στην ιδιοκτησία του πλούτου που παράγει, αλλά και να απολαμβάνει όλα αυτά που μπορεί να δώσει η σημερινή εποχή με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, είναι καθήκον και υπόθεση όλων μας. Και σε αυτό τον αγώνα σας καλούμε σε συμπόρευση μέσα στο κίνημα, φυσικά και σε εκλογές όποτε γίνουν, ο καθένας μας να σκεφτεί τι επιλέγει να κάνει. Γιατί οι επιλογές οι δικές μας είναι αυτές που δημιουργούν αυτές τις πολιτικές, τις αντιλαϊκές, αυτή την κατάσταση στην υγεία, αυτή την κατάσταση σε άλλους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία, καλά κουράγια και εδώ είμαστε, οτιδήποτε χρειάζεται.